Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Στην Παραπολιτικά 90,1. Από τη Θεσσαλονίκη, ζωντανά εδώ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σωτήρης Ξενάκης, ένα μικρόφωνο. Αλεξάνδρα Καημένου στο άλλο. Και με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε το δήμαρχο της πόλης που μας φιλοξενεί και okay. σήμερα και κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Κύριε Ξενάκη, καλημέρα. Ποιος υποδέχεται ποιον. Πάντως, με πολύ χαρά βρισκόμαστε και πάλι φέτος εδώ μαζί. Ναι. Σε λίγο έτσι δύσκολες συνθήκες. Ναι. Πραγματικά, η φετινή διεύθυνση, προλαβαίνω και την ερώτησή σας, ναι. είναι μελαγχολική. Είναι πολύ μελαγχολική. Όχι μόνο μέσα στα όρια της ΔΕΘ, αλλά και μέσα στην πόλη. Σας το λέω σαν δήμαρχος της πόλης και σαν ένας Σαλονικιός που έχει ζήσει δεκάδες ΔΕΘ. Το νιώσαμε κι εμείς, επειδή έχω ζήσει κι εγώ λόγω της δουλειάς πολλές από τη δεκαετία του 90 και μετά, φαίνεται αυτό. Και στον κόσμο, που είναι και πιο λίγος από τον κόσμο που έχουμε συζητήσει να βλέπουμε. Ο κόσμος είναι λιγότερος. Λιγότερος, ναι. Και ήταν και κομμένη πόλη για μέρες ολόκληρες, ναι. σε ένα μεγάλο βαθμό. Καλά, τα τελευταία 4 χρόνια που κι εγώ είμαι δήμαρχος αυτής της πόλης, ζήσαμε με πανδημίες. Θυμάστε, κύριε Ξενάκη, το 20 αναβλήθηκε, ακυρώθηκε. Ναι. Θυμάμαι το μήνυμα που μου είχε έρθει από τον Τάσο Τζίκα, ήταν εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο 2020. Τον πρόεδρο της Χελέξ Ποδεύ, Κωνσταντίνε. Δυστυχώς. Δεν θα έχει, δυστυχώς. Την επόμενη χρονιά θυμάστε με τις μάσκες, με ειδικά μέτρα, η πρώτη διεθνής έκθεση και φέτος έχω πραγματικά αυτή την τραγωδία που εμένα μου έφερε στο μυαλό σαν όνειρο βέβαια. Την ΔΕ του 1978, τότε που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός την 20η Ιουνίου του 1978. Θεσσαλονίκη είχε αδειάσει, είχαμε πολλά προβλήματα, πολλά κτίρια και θυμάμαι τον αείμνηστο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είχε έρθει και είχε πει όχι, θα γίνουν τα εγγένεια κανονικά. Mm-hmm. Μάλιστα η ομιλία του είχε δοθεί έξω από το Palais des Sports. Mm-hmm. Ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη ήταν μεν εκεί, αλλά θυμάμαι αντίστοιχα αυτήν την δυσκολία, την μελαγχολία που υπήρχε και τότε, όπως και τώρα, γιατί βέβαια και εδώ πέρα έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων και όλη αυτήν τη δυσκολία που βιώνουν οι συμπολίτες μας. Ναι, όντως. Ας ελπίσουμε του χρόνου τέτοια εποχή να είναι, να μην είναι τα πράγματα, να είναι τα πράγματα καλύτερα, θέλω να πω, σε επίπεδο γενικότερης ατμόσφαιρας. Εντελώς διαφορετικά. Ναι, και η τοπική αυτοδιοίκηση να έρχεται στο προσκήνιο για καλούς λόγους. Ναι. Γιατί νομίζω ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης το τελευταίο διάστημα και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει έρθει στο προσκήνιο όχι για τόσο καλούς λόγους, με τον κόσμο εντάξει, να είναι και δικαιολογημένα πολύ αγανακτισμένος για το τι γίνεται τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι κάνουν οι δήμαρχοι, τι κάνουν οι περιφερειάρχες, ακούνε για τις ευθύνες. Δείχνει ο ένας τον άλλο. Έτσι, μπαλάκι ευθυνών. Όχι εγώ, εκείνος, όχι εκείνος, ναι. εγώ. Ναι. Το είναι πολύ δυσάρεστο. Το αντιλαμβάνεστε σίγουρα ότι είναι πολύ δυσάρεστο. Ναι. Και για εσάς. Ναι, ναι. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο πρώτος βαθμός, δηλαδή οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι ο εγκύτερος θεσμός κοντά στον πολίτη αυτό. Ναι. Θα έλεγα είναι ο δήμαρχος, είναι ο παπάς, είναι ο δάσκαλος. Έτσι, ναι. Με τον οποίο βρίσκεται σε επαφή καθημερινά. Γιατί μπορεί να ακούσει το καλό και ακούει και το άλλο όμως. Και ισχύει ναι. βέβαια το παράπονα στον δήμαρχο. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα τόσο ευρύ αντικείμενο και έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Δηλαδή, εγώ χάρηκα το ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά, κύριε Ξενάκη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει γύρω στα 230 σχολεία και δεν ακούστηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Καλά, προβλήματα υπάρχουν. Ένα σπασμένο τζάμι, ένα πρόβλημα θα υπάρχει. Αλλά ξέρετε για την υποδομή, για αυτά που πρέπει να κάνει ο Δήμος. Διαρκή στοιχήματα αυτά που έχει ο Δήμος. Η καθημερινότητα είναι αυτή. Η καθημερινότητα είναι το πιο δύσκολο από όλα, ίσως. Και για ένα μεγάλο Δήμο όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι τα διάφορα success stories, οι επιτυχίες που υπάρχουν στον τουρισμό, στις επενδύσεις, στο ενδιαφέρον, στην πολύ χαμηλή ανεργία, δηλαδή σε αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια. Εγώ το λέω πάντα. Ουσιαστικά έχουμε αρνητική ανεργία σε πολλά επαγγέλματα. Είναι πολιτικός μηχανικός, πλέον δεν υπάρχει άνεργος μηχανικός. Ένα επαγγέλμα που δοκιμάστηκε πάρα πολύ ακριβώς. Τη δεκαετία 2010-2016. Όταν φεύγαν εξαιρετικά μυαλά, που σπούδασαν κι εγώ απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, μηχανική. Που παίρναν τα αεροπλάνα και για να μην δουλέψουν για 400-500 ευρώ πήγαν στο εξωτερικό. Τώρα έχουν έρθει πάρα πολλές εταιρείες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Υπάρχει πραγματικά απασχόληση, υπάρχει ενδιαφέρον, επενδυτικό ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά βέβαια ο πολίτης, πάντα ο τουρισμός, η προβολή της πόλης, τα καινούργια ξενοδοχεία, η κρουαζιέρα. Αλλά ο πολίτης βέβαια πάντα
πιστεύει ότι η καθημερινότητά του πρέπει να είναι καλύτερη. Γι' αυτό φροντίζουμε κι εμείς. Βλέπετε εδώ πέρα, ασφαλτοστρώσαμε την Τζιμισκή, ασφαλτοστρώσαμε τη Μανώλη Ανδρόνικου, την Αγγελάκη. Τζιμισκή το πρόσεξε, να είμαι ειλικρινή. Η Αγγελάκη δεν πήγα, μέχρι τη γωνία έφτασε για να μην πει. Κάντε ένα κόπο να. Δεν πήγα πιο δεξιά για να τη δω. Είναι όλα αυτά τα μικρά κομμάτια που προσπαθείς, παίρνεις αποτελέσματα, αλλά η προσπάθεια είναι καθημερινή. Ναι. Είναι όλα αυτά τα κομμάτια που αφορούν την καθημερινότητα. Γιατί τρώνε ένα δρόμο και υπάρχει ένας άλλος δρόμος ο οποίος χρειάζεται μεταναστροφή. Ναι. Και αυτό πηγαίνει συνεχώς έτσι. Τι θέλεις να ρωτήσεις? Το στοίχημα της επόμενης ημέρας, αν επανεκλεγείτε δήμαρχε, ποιο είναι για την πόλη, για τη Θεσσαλονίκη? Η Θεσσαλονίκη καταρχάς πρέπει να ολοκληρώσει τις υποδομές της. Βρισκόμαστε στον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να ακούσουμε πλέον ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για την ανάπλαση της ΔΕΘ, στην οποία εμείς συμφωνήσαμε σαν δημοτική αρχή, σε αυτό το project που μας παρουσιάστηκε. Από εκεί και μετά ολοκλήρωση του μετρό. Χρόνο δεν ολοκληρώνει το μετρό. Του χρόνου, αλλά εκείνο που έχω πει πολλές φορές είναι πλέον να έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε, αυτό το πρώτο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο, κάπου εκεί πέρα, ξέρετε, είναι πολύ ασαφής και σας το λέω και σαν μηχανικός κιόλας. Ναι. Δηλαδή, κάπου λες ότι θα κάνω εγγένεια, ξέρω εγώ, 25 Σεπτεμβρίου του 2024, να ξέρουμε ότι. Η ασάφεια επιτρέπει να και καθυστερήσει ενδεχομένως. Κάπου, και, ναι, το ξέρω ότι είμαστε προς το τέλος, ναι. Αλλά πιστέψτε με ότι πολλοί κόσμος δεν το πιστεύει ακόμα ότι θα ολοκληρωθεί. Και εμείς. Που ερχόμαστε έξω. Είναι βέβαια το flyover, το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά προφανώς θα φέρει μεγάλη ταλαιπωρία και δυσκολίες στην κίνηση. Αυτό το θέσαμε και το θέτουμε έτσι ώστε να υπάρχουν όσο δυνατόν μέτρα τα οποία θα δεν θα αφήσουν το πρόβλημα να γιγαντωθεί και να κάνουν τη Θεσσαλονίκη αβίωτη. Είναι τα μεγάλα project τα οποία ξεκινούν ιδιωτικά ή τα από εμάς. Δηλαδή, εμείς έχουμε μπροστά μας την ανάπλαση της Αριστοτέλου, στο ντεκ της παλιάς παραλίας, στην πλατεία Διοικητηρίου, το Μουσείο Ολοκαυτώματος. Είναι project τα οποία ουσιαστικά προετοιμάζονται, είναι στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Πολλά ιδιωτικά έργα, τα Κεραμία Λατίνη θα γίνει και ο πρώτος ουρανοξύς στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ναι, το έχω ακούσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι πέρασε από το Συμβούλιο Επικρατείας πριν από λίγες μέρες μόλις. Έχουμε το μεγάλο project του FIX. Εκείνο το βιομηχανικό κουφάρι θα δώσει τη θέση του σε ένα σύγχρονο κόμπλεξ. Είχαμε και εμείς ένα φίξ στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης ουσιαστικά, εκεί στη Συγκρού ψηλά, και το βλέπαμε χρόνια και χρόνια, δεκαετίες, και ευτυχώς έγινε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα σημαντικό remake της μάτι, πόλης, το οποίο στα 5 χρόνια θα δει την ολοκλήρωσή του, και από εκεί και μετά βέβαια πολλή δουλειά στην καθημερινότητα. Το κυκλοφοριακό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Περιμένουμε τον καινούριο ΟΑΣΤ. Είναι το θέμα του πρασίνου, περισσότερο καλύτερο πράσινο, οδική ασφάλεια. Αν σας ρωτούσαμε, καθαριότητα, ναι, τι ας πούμε, το ερώτημα θα μπορούσε να είναι για ποιο λόγο να ζητάτε από τις Θεσσαλονίκες να σας εμπιστευτούν ξανά, να σας ξαναψηφίσουν. Και αν έχετε σκεφτεί τι δεν κάνατε από αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Αυτό δεν το κάναμε όπως θα έπρεπε να το κάνουμε. Δεν το κάναμε για λόγους που μπορεί να είναι αντικειμενικοί, μπορεί και να μην είναι. Τι έχετε στο μυαλό σας να απαντήσετε? Να πω πρώτα ότι κάτι το οποίο εσείς μπορείτε δημοσιογραφικά να το γνωρίζετε, αυτά τα 4 χρόνια και τα χρόνια της απλής αναλογικής. Σωστά. Ναι. Εκλέχτηκα με 67% στο δεύτερο γύρο και είχα 7 στους 49 δημοτικούς συμβούλους. Αυτό είναι το τερατούργημα του προηγούμενου, που πήγαινε να αλλάξει ένα εκλογικό νόμο που δεν είναι σωστός και αυτός, μένει και τον άνοιξε με ένα πολύ χειρότερο εκλογικό νόμο. Ναι. Οπότε αντιληφθείτε. Και δημοτικούς συμβούλους και τα χέρια. Στα 4 χρόνια με πανδημία, με ενεργειακή κρίση, με πληθωρισμό, μέχρι και χακάρισμα είχαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μη έχοντας την άνεση την κοινοβουλευτική, ας το πω, ας χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Μια πλειοψηφία η οποία να μπορεί να σας βοηθάει για να κάνει. Παρόλα αυτά δεν χάθηκε ούτε μία μέρα. Ναι. Έγινε πολλή δουλειά σε όλους αυτούς τους τομείς που σας είπα. Στην αναγνωρισιμότητα της Θεσσαλονίκης, στον τουρισμό, στην προβολή της πόλης, στα μεγάλα project που σας είπα, τα οποία πολλά τρέξαν. Βέβαια, στον περισσότερο κόσμο η αίσθηση ότι επιτέλους πρέπει να έχουμε αποτελέσματα τους κάνει να μην πιστεύουν αυτά που πρόκειται να γίνουν. Ξέρετε, ο κόσμος είναι λίγο δυσανεκτικός πλέον στις καθυστερήσεις, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και από εκεί και μετά είναι όλα αυτά τα κομμάτια της καθημερινότητας, που η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη ήταν εδώ και πολλά χρόνια λίγο εγκατελειμμένη. Ο άξονας Αριστοτέλους, για παράδειγμα, τελευταία φορά που έγινε μια παρέμβαση το 1997 με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, που είχε γίνει μια ανάπλαση. Εμείς προχωρήσαμε σε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, σε μια μελέτη, σε χρηματοδότηση. Όλα αυτά είναι κομμάτια τα οποία γίνανε σε αυτήν την τετραετία, στη δύσκολη τετραετία, από μια νέα ομάδα ανθρώπων, με πραγματικά μεγάλη επιμονή και υπομονή.
Και τώρα στην επόμενη πενταετία αυτά και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με περισσότερες επενδύσεις στη Θεσσαλονίκη, έχουμε εξασφαλίσει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ, από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα τεράστιο κονδύλι, περίπου 40 εκατομμύρια θα αναπλάσει περιφερειακούς δρόμους, γιατί το σημαντικό είναι να δουλέψουμε και η Θεσσαλονίκη πέρα από το κέντρο της. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη να είναι μια έξυπνη πόλη. Έχουμε πλέον πολλά προγράμματα στα οποία η Θεσσαλονίκη θα είναι μια έξυπνη πόλη, αλλά και μια πόλη με ψηφιακή διακυβέρνηση. Περίπου το 90% των υπηρεσιών του Δήμου γίνονται από απόσταση. Σε αυτό βοήθησε και η πανδημία, αλλά κάποιοι το εξελίξαμε ακόμα περισσότερο. Κάποιοι τα αφήσανε μόνο σε αυτά που έγιναν και τελικά. Καβαλήσαμε και εμείς το κύμα, κύριε Ξενάκη, ώστε να γίνει και να μην χαθεί και η ευκαιρία και με κονδύλια. Ναι. Έτσι ώστε πραγματικά να μπούμε στην σύγχρονη εποχή και η Θεσσαλονίκη ήδη παίρνει τις προκαταβολές, θα έλεγα, στις επενδύσεις, στο ενδιαφέρον, στην εμπιστοσύνη, για να έχουμε την επόμενη μέρα που μαζί με την ολοκλήρωση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας, θα είναι μια πόλη που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ή μάλλον θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, όχι μόνο με την Αθήνα ή άλλες βαλκανικές πόλεις, αλλά και πόλεις της Μεσογείου, πόλεις της Ευρώπης. Μάλιστα. Κύριε Καημένο, να σας απαλλάξουμε εσάς, γιατί πάτε για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα μια δύο ερωτήσεις ακόμα θέλω να κάνω στον Δημάρχο. Δημάρχο, οπότε ευχαριστούμε πολύ. Πάω εγώ για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Πρέπει να πάει, πάει δίπλα στο Βερολίνο. Πάω δίπλα. Δύο ώρες σίγουρα. Δύο-δυόμιση θα κρατήσει σίγουρα. Εμπειρικά λέμε τώρα, έτσι θα δούμε. Αλλά δύο-δυόμιση ώρες είναι τουλάχιστον. Πάω δίπλα εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, πώς θα πήγατε με την κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να πω, βοηθηθήκατε. Δεν ήσταν εσείς ο επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εκλογές. Και θέλω να μας πείτε αν έχετε παράπονα, αν υπήρχε συνεργασία και πώς το βλέπετε και το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινήσαμε μαζί. Ναι. Εγώ είχα εκλεγεί την 2η Ιουνίου του 19, ανέλαβα βέβαια την 1η Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε 7 Ιουλίου, θυμάμαι, να θυμάμαι καλά. Δηλαδή ουσιαστικά είμαστε συνομήλικοι. Πορευθήκατε μαζί μας. Λοιπόν, είχαμε αυτά τα δύσκολα χρόνια, γιατί επαναλαμβάνω δεν ήταν μόνο για μας δύσκολα, ήταν και για την κυβέρνηση και για τη χώρα δύσκολο. Είχαμε μια καλή συνεργασία, είχαμε ένα κοινό νου στην, να το μεταφράσουμε αυτό το common understanding στα ελληνικά, ναι, στο πώς βλέπουμε την εξέλιξη της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι είχα ανταπόκριση στις σκέψεις μου, στα σχέδιά μου για τη Θεσσαλονίκη. Απ' την άλλη πλευρά μπορώ να πω ότι η δική μου λογική είναι πάντα της καλής συνεργασίας, αλλά κάποια πράγματα εγώ θα ήθελα να τρέξουν και με γρηγορότερους ρυθμούς για ένα πράγμα που πραγματικά πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη ταλαιπωρείται, είναι το θέμα του ΑΣΤ. Ναι. Θα έπρεπε, και μάλιστα αυτό το είχα πει στο Συγκοινωνιών, λέτε. Το Συγκοινωνιών. Ίσως θα κάποια λεωφορεία μαζί. Χθε ο κ. Σταϊκούρη θα δουν νομίζω 110 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία τον επόμενο χρόνο. Δεν το προσδιορίσε χρονικά. Είναι αυτό που λέτε ότι ο χρόνος αρχίζει τον Ιανουάριο και τελειώνει το Δεκέμβριο, βέβαια. Ακριβώς. Και δεν ξέρω πότε ακριβώς. Θα είναι μια ελάφρυνση, αλλά δεν φτάνει και αυτό. Η κατάσταση βελτιώθηκε πολύ, βέβαια, αλλά θα έπρεπε να είχαμε ήδη έναν καινούριο ΑΣΤ, γιατί ίσως δεν γνωρίζετε, κύριε Ξενάκη, ότι από το 2017 που είχε κρατικοποιηθεί ο ΑΣΤ, είναι υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. Εκαθάρισης, συγγνώμη. Δεν έχει ο Δήμος στο κομμάτι αυτό. Ο Δήμος δεν έχει συμμετοχή, αλλά ο Δήμος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ ανέλαβα την ευθύνη να συμμετέχω προσωπικά. Ξέρετε, το παρελθόν ο Δήμαρχος έστελνε κάποιο συνεργάτη του. Εμείς βρήκαμε και αγοράσαμε και προσφέραμε στον ΟΑΣ 49 λεωφορεία από το Δήμο της Λειψίας, ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το διάστημα των 2-3 ετών που πίστευα ότι θα έπρεπε να είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες για το καινούριο βιώσιμο και πολύ καλύτερο σχήμα του ΟΑΣΤ. Σε αυτό πήγαμε κάπως με αργούς ρυθμούς. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον η καινούρια κυβέρνηση θα το δει πιο θετικά. Το έθεσα και στον κύριο Σταϊκούρα, στον καινούριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Και είναι ένα από τα θέματα πραγματικά καυτά για τη Θεσσαλονίκη, μαζί με την ολοκλήρωση του μετρό, μαζί με την κατασκευή του flyover με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Ένα χρήσιμο έργο μεν αυτά τα 4 χρόνια, ένα έργο που θα ταλαιπωρήσει στη Θεσσαλονίκη, και μαζί με τον ΟΑΣΤ, ένα καινούριο μάλλον ΟΑΣΤ, να μπορέσει να προσφέρει τις υποδομές για την καλύτερη κυκλοφορία
που στο κέντρο της πόλης. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά φροντίζουμε για ποδηλατόδρομους, φροντίζουμε για θέσεις στάθμευσης, φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια με την έννοια της... Δούλεψε ο ποδηλατόδρομος αυτός στην Νίκη, στην παραλία. Στην Νίκη δούλεψε, στο εγχείρημά μας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν δούλεψε, δεν υπήρχε αυτή η ανταπόκριση από τον κόσμο. Όπως επίσης υπήρχε, βρήκαμε μπροστά μας το πρόβλημα της στάθμευσης. Ναι. Ξέρετε, κάνεις ένα ποδηλατόδρομο, διώχνεις αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρκάρει και ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί ναι, μεν καταλαβαίνει ότι είναι κάτι χρήσιμο, αλλά τελικά του κάνει τη ζωή δύσκολη. Εντάξει, μου λέγανε, άρα αυτή η αναλογία, τι σου κάνει τη ζωή δύσκολη ή εύκολη. Οι οδηγοί ταξία, μου λέγανε και πέρσι μου το λέγανε αυτό, γιατί υπήρχε ποδηλατόδρομος και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε, ναι. Μου λέγανε έχουν γίνει και καινούργια ξενοδοχεία στην παραλιακή. Και μία τα ξενοδοχεία που σταματάει τον κόσμο, που σταματάει το αυτοκίνητο, τα λεωφορεία κλπ. Και μία δεξιά μας δυσκολέψαν λιγάκι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν κάνεις τέτοια έργα, πάντα θα έχεις και τα αρνητικά τους, δεν είναι μόνο τα θετικά τους. Ακριβώς. Και αυτό είναι, του δοκιμάζεις και κάνεις κάτι καινούριο, κάτι καινοτόμο. Ναι. Δηλαδή, το να κάνεις ποδηλατόδρομο σε μια πόλη όπως Θεσσαλονίκη, που είναι μια επίπεδη πόλη. Ναι. Η Θεσσαλονίκη θα είναι μια πόλη που έπρεπε ο μισός ο κόσμος να κυκλοφορεί με ποδήλατα, με πατίνια, γιατί ναι, είναι μια πόλη που πραγματικά. Ένα μεγάλο κομμάτι, πραγματικά. Και στις αποστάσεις, αλλά και στην ευκολία από τη στιγμή που δεν έχουμε. Εδώ. Είναι, δεν είναι σαν την Αθήνα. Άρα σε αυτή μας την προσπάθεια επιμένουμε. Ναι. Ενώ η προηγούμενη διοίκηση δεν πρόσθεσε και δεν συντήρησε ούτε ένα μέτρο ποδηλατόδρομου, προχωρήσαμε σε καινούργιους ποδηλατόδρομους, σε συντήρηση των υφιστάμενων. Και με την ολοκλήρωση πιστεύω του μετρό και τις υποδομές που χρειάζονται για την πόλη και θα αρχίσουν να αξιοποιούνται, από το κοινό θα έχουμε και τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε και διαφορετική κουλτούρα. Γιατί ουσιαστικά πάμε και σε μια κουλτούρα του κόσμου. Δηλαδή πρώτα κάνεις υποδομές, μετά φροντίζεις έτσι ώστε ο κόσμος να τις επιλέγει και μετά σταδιακά δημιουργείται η παιδεία, έτσι ώστε ο κόσμος να μην χρειάζεται να σκεφτεί ότι θα κατεβάσει το αυτοκίνητό του. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όταν οι αστικές συγκοινωνίες δεν είναι αξιόπιστες, δεν υπάρχει μετρό, όταν έχει πανδημία, ο κόσμος έπαιρνε το αυτοκίνητό του. Βέβαια, και έτσι το είχε αυτό το πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη πολλά χρόνια τώρα. Εγώ θυμάμαι τη δυσκολία που είχα και τη δεκαετία του 90 και του 2000 να παρκάρει στο κέντρο της πόλης ή να κυκλοφορήσεις σε κεντρικές λεωφόρους σε ώρες αιχμής, πιο δύσκολα από την Αθήνα σε πολλές περιπτώσεις. Και ξανά να σα πω έναν αριθμό. Είμαι τεχνοκράτης και μου αρέσει πολύ αριθμοί. Κάθε ώρα στο κέντρο της πόλης μπαίνουν 2.000 αυτοκίνητα. Ναι. Δηλαδή εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, ας πούμε στην ανατολική είσοδο του παλιού του κέντρου, μπαίνουν την ώρα 2.000 αυτοκίνητα. Τα οποία είτε θα είναι διερχόμενα, είτε θα ψάξουν να παρκάρουν και να μεταφέρουν εμπορεύματα οι κόσμοι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω και το παράπονο μου, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ακούει τα παράπονα, αλλά δεν έχει και αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες, αν θέλετε, και τους πόρους. Ναι. Μπορεί να δεχόμαστε τα παράπονα, μπορεί να προτείνουμε κάποιες λύσεις, αλλά τελικά είναι πολλοί αυτοί οι φορείς που πρέπει να συνεργαστούν και αυτό είναι αζητούμενο για την επόμενη. Λοιπόν, με την ευχή του χρόνου να είναι μια πιο χαρούμενη, να το πω έτσι, η έκθεση και η Θεσσαλονίκη, γιατί είπαμε για τους λόγους που όλη η Ελλάδα είναι σε μια κατάθλιψη το τελευταίο διάστημα με αυτά που έχουν συμβεί στη Θεσσαλία, με τις πυρκαγιές πριν κλπ. Και να σας ξαναδούμε του χρόνου εδώ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκλογική μάχη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο δήμαρχος της πόλης που μας φιλοξενεί. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία φιλοξενία πάντα και από εσάς και από τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ και χαίρομαι, δουλεύουμε και περνάμε και καλά. Έτσι, είναι μπορούμε. Και κομμάτι της ζωής μου, ξέρετε έτσι, αυτό. Σωστό. Για το κάθε Θεσσαλονικιό, ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή της ΔΕΘ, μου ό,τι συνεπάγεται αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.